Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 22 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για μέτρα που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και να ξεπαγώσει η επόμενη δόση εν ώψη του Eurogroup της Τρίτης. Ανάμεσά τους προβλέπονται αυξήσεις έμεσων φόρων, αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, δημιουργία του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και θέσπιση του αυτόματου μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης, τον λεγόμενο κόφτη. Η συζήτηση διεξάγεται σε έντονους τόνους και παράλληλα έξω από τη Βουλή πραγματοποιούνται διαδηλώσεις ενάντια στο πολυνομοσχέδιο. Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, κορυφώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα μέτρα για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για εκλογές επανέλαβε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρεώνοντας τον Πρωθυπουργό λαϊκισμό και οπορτουνισμό. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως το νέο πολυνομοσχέδιο θα οθήσει ακόμη περισσότερους Έλληνες στην παρανομία, πλήττοντας κυρίως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα και στερώντας τη χώρα από κάθε προοπτική ανάπτυξη. Μάλιστα. Δύσκολο το δίλημα που μας θέσατε κύριε Τσίπρα, διότι δεν ξέρω πραγματικά τι είναι χειρότερο. Ένας ψεύτης πρωθυπουργός που έχει συνείδηση της πραγματικότητος και συνειδητά τη διαστρεβλώνει ή ένας αυταπατώμενος πρωθυπουργός ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση όμως ένα είναι βέβαιο. Είτε ψεύτης είτε αυταπατώμενος δεν αξίζεται να είστε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Για λαϊκισμό και δημαγωγία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόβη Γεννηματά, η οποία μίλησε επίσης για συμφωνία με όρους συνθηκολόγησης ιτημένου. Σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάφερε να μετατρέψει τις προσδοκίες και τις ελπίδες των Ελλήνων σε έναν καθημερινό εφιάλτη. Το θέατρο του παραλόγου με πρωταγωνιστή την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό θα τελειώσει σύντομα. Να είστε σίγουροι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για απίθμενο θράσος και τόνισε ότι μαζί με τους πανηγυρισμούς της για το κλείσιμο της αξιολόγησης περίσσεψαν και τα ψέματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι σας υπηρετείτε τον ίδιο στόχο της καπιταλιστικής ανάκαμψης των κερδών των λίγων. Οι όποιες διαφορές σας αφορούν τους τρόπους, τις μορφές, τα μείγματα που όλα όμως καταλήγουν στο ίδιο τραγικό αποτέλεσμα. Σφαγή δικαιωμάτων, συνεχείς θυσίες μόνο από τους εργαζόμενους, από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ο Βασίλης Λεβέντης σχολίασε την απουσία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Ηρωνεύτηκε την εναλλακτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ανάπτυξη 4% ενώ επανέλαβε το αίτημά του για οικουμενική κυβέρνηση. Τη χώρα θα τη σηκώσει όρθια μια οικουμενική κυβέρνηση. Και εγώ, είναι η αγωνία που με κάνει να επιμένω και όχι να διώξω τον Τσίπρα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης από το Βήμα κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για αμοραλισμό, ξεκαθαρίζοντας ότι το ποτάμι δεν θα γίνει συνεργός στα πολιτικά εγκλήματα. Έκανε μάλιστα λόγο για ασφυξία, λαϊκισμό και απάτες του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι τα 99 χρόνια που νομοθετούνται θα μας κάνουν Αργεντινοί. Τα μέτρα που ψηφίζονται σήμερα είναι δείγμα του ακραίου αμοραλισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος μπορεί να συνενέσει σε αυτές τις πολιτικές? Κανείς. Ο Πάνος Καμένος για άλλη μια φορά υποστήριξε την κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ακούστηκε πολλές φορές στην αίθουσα η λέξη Βενεζουέλα, αλλά θα πρέπει να θυμάται η αντιπολίτευση ότι λίγο βορειότερα υπάρχει μια άλλη χώρα που λέγεται Παναμάς. Και θα ήταν πολύ χρησιμότερο σήμερα, αντί να αναφερόμαστε στην Νότια Αμερική, άκουσα τη λέξη Βενεζουέλα πάρα πολλές φορές σήμερα. Θέλω να θυμίσω στον αρχηγό της εξωτερικής αντιπολίτευσης ότι λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας υπάρχει μια χώρα που λέγεται Παναμάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, οι πολίτες εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην ψήφιση του νομοσχεδίου, συμμετέχοντας στα συλλαλητήρια της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ, του ΠΑΜΕ, της Ανταρσία και της Λαϊκής Ενότητας. Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε όμως και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα της Βουλής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του. Θέλω όμως να συγχαρώ, διότι σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό δώσατε τη μαγική λύση που όλοι περιμέναμε για την έξοδο από την κρίση. Και ποια είναι αυτή η μαγική λύση? Να έχουμε, λέει, για 5 χρόνια 2 αντί για 3,5% πλεώνασμα και 4% ανάπτυξη. Πού ήσταν τόσο καιρό, κύριε Μητσοτάκη, και δεν μας το λέγατε ότι αυτή είναι η λύση? Να τη μάθουμε κι εμείς ότι η λύση είναι χαμηλότερα πλεονάσματα, υψηλότερη ανάπτυξη.
Εξαιρετική πρόταση. Πού σας είχαμε τόσο καιρό? Και άραγε, γιατί οι κυβερνήσεις σας, κύριε Μητσοτάξη, που συμμετείχατε. Συμμετείχατε. Γιατί δεν το κατάφεραν αυτό? Γιατί εσείς, αντί για 2% είχατε υπογράψει και είχατε δεσμευτεί για 4,5% πλεονάσματα για πάρα πολλά χρόνια και αντί για ανάπτυξη, φέρατε 25% ύφεση, 25% καταστροφή του εθνικού πλούτου και τολμάτε και μιλάτε. 25%, θέλω να σας θυμίσω εγώ, 4,4% ύφεση. 2010, 5,4% ύφεση. 2011, όταν έκανε τη στροφή ο κ. Σαμαράς και από αντιμνημονιακός έγινε μνημονιακός στην κυβέρνηση Παπαδήμου, 8,9% ύφεση. 2012, εκλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, 6,6% ύφεση. 2013, 3,9% ύφεση. Πού είναι η ανάπτυξη? Γιατί δεν τα φέρνατε? Γιατί δεν τα φέρνατε? Γιατί δεν τα φέρνατε τότε εσείς? Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Θα σε ενοχλούνε τα νούμερα. Κάντε ησυχία. Θα σε ενοχλούνε τα νούμερα. Με μια ιδιαίτερη τελετή στην Κεφαλονιά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορο του ΤΕΗ Ιωνίσων. Η συγκίνησή του ήταν φανερή και τα μηνύματα που πέρασε από τον ευχαριστήριο λόγο αφορούσαν στην αλληλεγγύη που πρέπει να στοχεύσει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΗ Ιωνίσων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη του Προκόπη Παυλόπουλου στην Κεφαλονιά με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα και αφιερώθηκε στην ευρηματική φυσιογνωμία του ριζοσπάστιο Σύφου Μονφεράτου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη γέννησή του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο λόγο του φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τους υπευθύνους της εκδήλωσης που, όπως είπα χαρακτηριστικά, του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει ένα ακόμη μάθημα. Επιτρέψατε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες και τη συγκίνησή μου στα διοικούντα όργανα του ΤΕΗ των Ιωνίσων από σήμερα συναδέλφους μου και να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη τιμή. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την ειλικρίνεια των λόγων μου αν δεν έχει ζήσει την αξία της έρευνας και της δασκαλίας και στον χώρο ιδίως της τοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να σας πω εν είδη εξομολογήσεως ότι στα τελευταία χρόνια της πολιτικής μου ζωής, όταν καταλάβαινα κι εγώ ότι θα έπρεπε να παραχωρηθεί ο χώρος σε νεότερους ανθρώπους, είχα γυρίσει εδώ και καιρό στο Πανεπιστήμιο, στη δουλειά μου. Απόδειξη αυτού είναι ότι την ημέρα της εκλογής μου, ακριβώς την ημέρα της εκλογής μου από τη Βουλή των Ελλήνων, έκανα και το τελευταίο μάθημα. Εκείνη την Τετάρτη, όπως πάντα, 2 με 6, πήγα να κάνω το μάθημά μου, ήξερα ότι θα ήταν το τελευταίο. Μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό ευχαριστώ, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ξανακάνω άλλο ένα μάθημα σήμερα. Αναφέρθηκε με την ευκαιρία της επετείου στο ριζοσπαστικό κίνημα που εκτός από την ελευθερία στόχευε στην αλληλεγγύη, επισημένοντας ότι σε αυτήν οφείλει να στοχεύει και η Ευρώπη, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της προσφυγικής κρίσης. Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη δίνει εξετάσεις μέσα από το προσφυγικό και μέσα από την αλληλεγγύη για το αν μπορεί να διαχειριστεί το μέλλον της, της κρίσης του μέλλοντος, με βάση τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε, με βάση τις οποίες γεννήθηκε. Ο Προκόπης Παυλόπουλος αναφέρθηκε ακόμη και στην τρομοκρατία και συγκεκριμένα στο ISIS που χαρακτήρισε νεοναζιστικό στοιχείο, τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ενωμένα και συντονισμένα από όλους. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και να φτάσει μέχρι το τέλος. Και όχι μόνο το τονίζω για το προσφυγικό, που αυτό είναι θέμα πολέμου, πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος, να αντιμετωπίσουμε τον ISIS εδώ και τώρα. Δεν νοείται σύγχρονη ανθρωπότητα να υπάρχουν εγκληματίες αυτού του είδους. Εγκληματίες που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έχουν την ίδια ακριβώς νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι ναζιστική στην κυριολεξία. Νέο-ναζιστική. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και όταν αφήνουμε να υπάρχουν αυτού του είδους οι αιστείες, θα είναι αργά να τις αντιμετωπίσουμε μετά από καιρό.
Τέλος, τόνισε πως θα βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες του Ιδρύματος όχι μόνο ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά πολύ περισσότερο ως συνάδελφος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Δύο ληστείες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στον ομό Ηλίας. Οι δράστες εισέβαλαν σε σπίτια ηλικιωμένων και απέσπασαν σημαντικά χρηματικά ποσά. Ο συνάδελφος Γιάννης Πυρούνης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Τον Ηλία, δύο ληστείες οι οποίες συνέβησαν σε δύο διαφορετικές περιοχές του νομού με λίγα λεπτά της ώρας διαφορά. Η πρώτη έγινε χρονικά στην περιοχή, στο χωριό Διάσελα, στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, όπου οι δύο δράστες, πιθανότατα Έλληνες, με την απειλή μαχαιριών κατάφεραν να εισβάλλουν μέσα στο σπίτι ενός 75χρονου συνταξιούχου, να παραβιάσουν και την πόρτα του υπνοδωματίου όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος και απειλώντας τον να του καταφέρουν να το αποσπάσουν σημαντικό χρηματικό ποσό. Mm-hmm. Πρώτα το ποσό των 1.000 ευρώ που είχε στην τσέπη του παντελονιού του και στη συνέχεια υποπίεση και κατόπιν υποδείξεως του θύματος στο χώρο της κουζίνας αποσυρτάρει το ποσό των 12.500 ευρώ. 13.500 ευρώ λοιπόν η ηλία των δραστών που φεύγοντας έδεσαν με σεντόνι τον ηλικιωμένο και τον πέταξαν φημωμένο πάνω στο κρεβάτι του. Ο ίδιος και σαστισμένος είχε πανικοβληθεί, παρέμεινε άγρυπνος μέχρι το ξημέρωμα, αλλά και το πρωί ήταν διστακτικός για να πάει στην αστυνομία. Με τις παρενέσεις των συγχωριανών του και τη βοήθειά τους έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της Κρέστενας στην έδρα του Δήμου και κατήγγειλε το γεγονός, όπου διερευνηθεί φυσικά προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών. Να πούμε ότι είναι ένα απομονωμένο σχετικά χωριό, δεν είναι ένα χωριό πάνω σε κάποιο οδικό άξονα όπου θα μπορούσε να αποτελέσει πέρασμα. Mm-hmm. Από τον κεντρικό δρόμο οι δράστες ή όποιος θέλει να πλησιάσει καλύτερα στο χωριό θα κάνει αρκετά χιλιόμετρα, άρα είναι αρκετά στοχοποιημένη η συγκεκριμένη ληστεία. Τώρα πάμε, Γιάννη, στην άλλη περίπτωση, στον Άγιο Ηλία του Πύργου. Τι είχαμε εκεί? Ακριβώς. Η δεύτερη είναι και πάλι σε βάρος ηλικιωμένης, 77χρονης, όπου οι δράστες είναι 3 ή 4, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αυτό το θέμα. Φαίνονταν πως πιθανότατα είναι άλλοδαποι. Παραβίασαν τον αφαλό της κλειδαριάς στην κεντρική πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης και μπαίνοντας μέσα, φυσικά η ηλικιωμένη ακούγοντας το θόρυβο πετάχτηκε από το κρεβάτι της, βρέθηκαν τέτ α τέτ το θύμα τους με τους ληστές. Μάλιστα προσπάθησαν στην απάντηση στην ερώτησή της τι θέλετε μέσα στο σπίτι μου, αυτοί θέλησαν να κάνουν και χιούμορ. Mm-hmm. Λέγοντας ότι ήρθαμε για ποτάκι. Η ηλικιωμένη προσπάθησε να αντιδράσει σύμφωνα με πληροφορίες μας και να κλωτσίσει έναν από αυτούς και να δαγκώσει έναν δεύτερο. Τότε την χτύπησαν με χαστούκια στο πρόσωπο. Mm-hmm. Την πέταξαν στο κρεβάτι και της ζήτησαν να υποδείξει που έχει χρήματα. Η γυναίκα δεν τους υπέδειξε κάτι. Οι ίδιοι ψάξαν μέσα σε μια ντουλάπα που βρήκανε την τσάντα της που περιείχε περίπου 1.000 ευρώ και περίπου 400 δολάρια. Πήραν τα χρήματα και μαζί με τα χρήματα πήραν και ένα δίκανο κυνηγετικό όπλο που υπήρχε στο σπίτι για να φύγουν. Στη συνέχεια η ηλικιωμένη έτρεξε στο διπλανό σπίτι που μένουν συγγενικά της πρόσωπα. Ναι. Και από κοινού καλέσανε την αστυνομία. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Βέβαια μέσα στη νύχτα δεν ήταν και τόσο εύκολο να εντοπιστούν οι δράστες. Βέβαια, ναι. Μπορεί να ήταν να είχαν κρυφτεί μέσα στο χωριό ή μπορεί να είχαν απομακρυνθεί με κάποιο όχημα. Mm-hmm. Πάντως διενεργείται προανάκριση και σε αυτήν την περίπτωση. Έγιναν αρκετές προσαγωγές το πρωί του Σαββάτου, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Βαρύ θα πέσει το νέο κουστούμι ένφια και συμπληρωματικού φόρου και το 2016. Αντί να καταργηθεί, όχι μόνο μονιμοποιείται, αλλά φέρνει ακόμα μεγαλύτερα βάρη σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά στις τσέπες των ιδιοκτητών ακινήτων και οικοπαίδων βάζει ο ένφια, ο οποίος όχι μόνο δεν καταργείται όπως έταζαν τα κυβερνητικά στελέχη προεκλογικά, αλλά μονιμοποιείται και φέρνει ακόμα μεγαλύτερα βάρη. Και όχι απλώς μονιμοποιείται, αυξάνεται, επεκτείνεται, αφορά και άλλους ιδιοκτήτες, ανεβαίνουν οι συντελεστές του και το δυστυχές είναι ότι όλοι περίμεναν
και ήλπιζαν ότι η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα επιφέρει και κάποια ελάφρυνση στον έμφυα και οι ιδιοκτήτες θα δουν μικρότερα ποσά στα εκαθαριστικά τους. Τώρα όμως τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, δηλαδή δεν επανερχόμεθα ούτε στην παλιά τάξη των πραγμάτων πριν την μείωση των αντικειμενικών αξιών, αλλά με την αύξηση των συντελεστών και την επέκταση του συμπληρωματικού φόρου και σε άλλα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες θα δουν μεγαλύτερο έμφυα πλέον στα εκαθαριστικά τους. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε αναπροσαρμογή των συντελεστών του κυρίου φόρου για τα οικόπεδα και της κλίμακας του συμπληρωματικού φόρου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι και ο φετινός φόρος ακινήτων θα είναι απλώς μια μικρή παραλλαγή του έμφυα. Ουσιαστικά γίνονται αλλαγές συντελεστών και μόνο. Ο λόγος είναι γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χαθεί ο πάγιος εισπρακτικός στόχος των 2.650 δισεκατομμυρίων ευρώ έπειτα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Οι διαφορές ανά τετραγωνικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλοι θα πληρώσουν περισσότερα. Δεν φαίνεται κανένας να ευνοείται από αυτή τη ρύθμιση. Όλοι θα πληρώσουν περισσότερα και αυτό είναι και το μέλημα. Να πληρώσουν περισσότερα. Ο σκοπός είναι να εισπραχθούν περισσότερα χρήματα από τον έμφυα. Όμως θέλω να σας πω ότι η κατάσταση στην αγορά των ακινήτων είναι δραματική και το μόνο που δεν περίμενε κανείς είναι να αυξηθεί ο έμφυα. Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει πως μόλις ένας στους 10 ιδιοκτήτες θα δει αυξήσεις. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει εντελώς διαφορετική άποψη και υπολογίζει πως είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που θα ευνηδιαστούν με το καθαριστικό που θα εκδοθεί. Φωτιά αναμένεται να πάρουν οι τιμές των αυτοκινήτων από την 1η Ιουνίου, καθώς αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ΦΠΑ και λύγει το μέτρο της απόσυρσης. Αλλαγές στις λιανικές τιμές των αυτοκινήτων έρχονται από τις αρχές του επόμενου μήνα, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο ΦΠΑ και λύγει το μέτρο της απόσυρσης, δημιουργώντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα έχει εξέλιξη αυτή στην αγορά. Τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης που θα ισχύσουν από την 1η του επόμενου μήνα, η κατάσταση θα είναι αποπληκτική όπως ήταν και από τον Ιανουάριο μέχρι και λίγες μέρες πριν μπει ο Μάιος, που δεν υπήρχε το μέτρο της απόσυρσης και η αγορά ήταν πολύ κάτω, δηλαδή λίγο πάνω το μηδέν. Ένας σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει τις τιμές των αυτοκινήτων αφορά στην οριστική λήξη του μέτρου της απόσυρσης στα τέλη Μαΐου. Η επόμενη περίοδος είναι πολύ σημαντική, καθώς σε αυτή δίνεται για τελευταία φορά η ευκαιρία στους υποψήφιους αγοραστές να συνδυάσουν με την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου την απόσυρση και να απολαύνουν τις μείωσεις του τέλους ταξινόμησης και των προσφορών που διενεργούν ευρέως η επίσημη διανομή των αυτοκινήτων. Από 1η Ιουνίου τελειώνει το μέτρο της απόσυρσης, που ήταν ένα μέτρο που ευνοούσε την αγορά, ήταν ένα κίνητρο και είχε δύο πλεονεκτήματα. Το πρώτο ήταν ένα κίνητρο που είχε μειωμένους δασμούς με αποτέλεσμα να αγοράζουν φτηνότερο αυτοκίνητο και από την άλλη μαζευόσαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα που δημιουργούσαν προβλήματα στην αγορά, δηλαδή ρήπανση στο περιβάλλον, αλλά προκαλούσαν και ρήπανση στους δρόμους, γιατί είναι παρκαρισμένα στους δρόμους με αποτέλεσμα να δημιουργούν ό,τι είδους ρήπανση θέλεις. Ωστόσο, από 1η Ιουνίου αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης στα καινούργια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το οποίο αποσυνδέεται από τον κηδισμό και την εργοστασιακή αξία και συνδέεται άμεσα με την αξία λιανικής προφόρων. Σήμερα το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται σε ποσοστό από 5 έως 50% επί της εργοστασιακής αξίας και του κηδισμού του κινητήρα. Τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού τίμησαν οι Πόντιοι της Πάτρας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν φορείς της περιοχής, πολιτικοί αλλά και φύλαθλοι της ΑΕΚ. Τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού τίμησαν το πρωί της Κυριακής στα μέλη του Συλλόγου Φάρος Ποντίων Πάτρας. Μαζί τους βρέθηκαν και μέλη του Συνδέσμου Φιλάθλων της ΑΕΚ Βόσπορος. Η εκδήλωση περιλάμβανε τρισάγιο για τα 350.000 θύματα της γενοκτονίας, ενώ έγινε κατά στεφάνων στην πρωτομή του Μητροπολίτου Χρύσανθου, του τελευταίου Μητροπολίτη Τραπεζούντας. Και σαν σύλλογο, και σαν φάρος Ποντίων Πατρών, και σαν Πόντι, είναι χρέος μας να κρατάμε τις μνήμες των προγόνων μας. Είναι μια πιο μεγάλη ιστορική ημέρα των Ποντίων. Ήταν μια τεράστια γενοκτονία, την οποία πρέπει να την κρατήσουμε ζωντανή, να κρατήσουμε τις μνήμες των προγόνων μας, τις μνήμες των παππούδων μας, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες μας, για να είμαστε όλοι εμείς εδώ, σε όλες τις μεριές του κόσμου και να πορευόμαστε. Οι παππούδες μας λέγανε συνεχώς το εξής, το οποίο ανταποκρινόταν στην αιτία. Για τα πετρέλαια μας κάψανε και στα πετρέλαια να καούν και αναπαμώ να μην έχει ψυχή τους. Προσδιορίζαν δηλαδή την αιτία.
ότι όλο αυτό έγινε για οικονομικά συμφέροντα, για συμφέροντα των λίγων, για την κυριαρχία τους και έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε. Στράφηκαν λαοί εναντίον λαών, σκοτωθήκαμε και μέσα από αυτή την καταστροφή βρεθήκαμε εδώ πέρα. Άρα θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, διότι αυτό, εάν δεν βγάλει συμπεράσματα, μπορεί να επαναληφθεί. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο αρχαιός ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Ιόνι ανεξαπέλυσε πειρά εναντίον του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη. Είμαστε εδώ γιατί είδαμε τους πόντιους σε όλη την Ελλάδα, στην Πάτρα και σε όλο τον κόσμο να ξεκινούν από το μηδέν, να ξεκινούν ακόμα πιο πίσω και να προκόβουν και να προοδεύουν χάρη στο πείσμα, χάρη στην δικιά τους την ικανότητα και προπαντός στον δικό τους τον χαρισματικό, προορατικό στόχο που είχαν βάλει. Και σήμερα συνεχίζουμε λοιπόν με τη δύναμη των δικών μας προγόνων. Ο κύριος Φίλης είναι ώρα να ζητήσει ένα συγγνώμη. Ή πάντως είναι η ώρα του Πρωθυπουργού για όλους εκείνους που προσβάλλουν τις μνήμες που μας κρατούν όρθιους και ζωντανούς. Εμείς ακολουθούμε εκείνον το δρόμο, ακόμα και αν χρειάζεται μαρτύριο. Νωρίτερα έχει τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της γενοκτονίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Πατρών. Με τίτλο «Το ποδόσφαιρο χαρίζει ζωή», η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας διοργανώνει ημερίδα τη Δευτέρα το απόγευμα. Σκοπός της εκδήλωσης, στην οποία θα παρευρεθεί και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής, είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα της δωρεάς μυελού των οστών. Με την παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιουλίου Συναδεινού και του Διεθνή Ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Μόρα, η ΕΠΣΑ Αχαΐας διοργανώνει τη Δευτέρα ημερίδα αφιερωμένη στην προσφορά μυελού των οστών, με τίτλο «Το ποδόσφαιρο χαρίζει ζωή». Η ημερίδα θα γίνει σε 7 το απόγευμα στο Royal Theater. Επειδή εγώ στο παρελθόν από τη λευκημία η οικογένειά μου έχει πληγεί, ο πατέρας μου έχει πεθάνει σε μικρή ηλικία και αυτά τα βιώματα δεν ξεχνιόνται. Μου είχε μπει η ιδέα ότι κάποια στιγμή ότι πρέπει και εμείς να ενεργοποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι και ο σκοπός να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και όλους αυτούς και τον αθλητικό κόσμο στο να γίνουμε δότες μυελού των οστών, γιατί είναι το μοναδικό μέσο που μπορούμε να κάνουμε την λευκημία παρελθόν. Σήμερα για μένα η ΕΠΣΑ Αχαΐας παίρνει το πρωτάθλημα ανθρωπιάς, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, τη λευκημία. Η λευκημία είναι η μόνη μορφή καρκίνου που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει καμία άλλη ίαση. Η μόνη ίαση είναι να γίνουμε δότες. Είναι πάρα πολύ απλό, με μία μπατονέτα με λίγο σάλιο παίρνετε το δείγμα και αμέσως μετά ακολουθεί μια αιμοληψία. Είναι σημαντικό τη Δευτέρα να φύγουμε όλοι φορώντας αυτό το βραχιολάκι από το χάρι στη ζωή. Ομιλητές θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ Αχαΐας Δημήτρης Μπαλαφούτης, ο πρόεδρος του ΚΕΔΜΟΠ Αλέξανδρος Σπυριδονίδης, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης και ο πρόεδρος του ΨΑΠ Σάκης Δημόπουλος. Την ημερίδα θα συντονίσει ο διπλωμάτης Δημήτρης Παπανδρέου. Έχει ιερό σκοπό όλη αυτή η εκδήλωση το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο ως το λαϊκότερο των αθλημάτων έχει τη δυνατότητα να κινητοποιεί τις μάζες, να δημιουργεί αισθήματα συγκίνησης ανάμεσα στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος διάβλος για να χρησιμοποιηθεί ενάντια σε μία μάστιγα όπως είναι η λευκαιμία που πλήττει δυστυχώς αρκετούς συνανθρώπους μας. Στην είσοδο του θεάτρου θα παρευρίσκεται η ιατρός εθελόντρια του Χάρη σε Ζωή, Γραφανάκη Κατερίνα, και η βοηθός ιατρικών εργαστηρίων εθελόντρια του Χάρη σε Ζωή, Γεωργία Φελέσκουρα. Στόχος των διοργανωτών είναι ευαισθητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της δωρεάς μυελού των οστών, ώστε να βοηθηθούν οι πάσχοντες από λευκαιμία. Με μια όμορφη γιορτή πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου κτηρίου του ΣΟΠΣΗ στην οδό Κανακάρη 74. Στο νέο κτίριο στεγάζεται ο κοινωνικός και κοινοτικός σταθμός ψυχικής υγείας Γέφυρες Ζωής του Συλλόγου, όπου ήδη καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με μια όμορφη γιορτή, στην οποία βρέθηκε πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου κτηρίου του ΣΟΠΣΗ στην οδό Κανάρη 74 στην Πάτρα. Στο νέο κτίριο στεγάζεται ο κοινωνικός και κοινοτικός σταθμός ψυχικής υγείας Γέφυρες Ζωής του Συλλόγου, όπου ήδη καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας των συμπολιτών. Η κοινωνική μας συγκρότηση πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε ένα, ότι είμαστε όλοι μαζί και ότι μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να ξεπερνούμε δυσκολίες που εμφανίζονται συνεχώς μπροστά μας. Είμαστε κι εμείς δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την πολύ σημαντική προσφορά. Να σας συγχαρούμε
και ταυτόχρονα να σας ευχαριστήσουμε σαν τοπική κοινωνία για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε και συνεχίζετε αυτό το οποίο βλέπουμε με διάθεση, ενδιαφέρον και πάθος. Αυτό που φαίνεται, που βλέπετε, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που συμβολίζει. Είναι μια προσπάθεια πολλών χρόνων προκειμένου αυτός ο χώρος να φανεί, να εξαφανίσει τη σιωπή και το στίγμα στην κοινωνία της Πάτρας. Αυτό εδώ το κτίριο στο κέντρο της Πάτρας είναι πολύ φωτεινό, όποιος περνάει θα το βλέπει, το καφενείο που θα λειτουργήσει θα δέχεται κόσμο, πλέον όλοι εσείς θα είστε μέσα στον πυρήνα της πόλης, πλέον η ίδια η κοινωνία θα νιώθει, θα ξέρει ότι υπάρχετε και ότι λειτουργείτε. Ουσιαστική συνεισφορά στην υλοποίηση του ονείρου των μελών του Συλλόγου είχαν τα Ιδρύματα Νιάρχου και Μποδοσάκη, όπως επίσης και πολλοί φορείς και επιχειρηματίες της Πάτρας. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, τη βραδιά των εγγενείων τιμήθηκαν όλοι όσοι στάθηκαν αρρωγοί, ώστε να γίνει πραγματικότητα το νέο κτίριο του Συλλόγου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, βλέπω ότι προχωρούμε καλά και να πάμε ακόμα καλύτερα. Και αν λύσουμε και ζητήματα πιο προχωρημένα, νομίζω ότι δημιουργούμε προϋποθέσεις, χτυπώντας την αιτία, να έχουμε μια καλύτερη ζωή στην προσωρινή παρουσία μας σε αυτόν τον πλανήτη, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Αυτή η δύσκολη περίοδος που διανύουμε αποδεικνύει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και να του συγχαρώ για την εκλογή του, ότι με αλληλεγγύη και με συμπόρευση καταφέρνει... Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταφέρνει να επεκτείνει τις δράσεις τους, να επεκτείνει τις δράσεις και σε ένα άλλο κτίριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η εκδήλωση των εγγενείων περιλάμβανε μουσική, βίντεο για την πορεία του Συλλόγου, παρουσίαση του έργου του, καθώς και έκθεση εικαστικών δημιουργιών των ομάδων του. Στο νέο κλάδο της νομικής, στη διαιτησία, καταφεύγουν όλο ένα και περισσότεροι επιχειρηματίες για διαμεσολάβηση με τις τράπεζες. Στη Ζάκυνθο, νέοι νομικοί πραγματοποίησαν φόρουμ για τη διαιτησία και την επιχειρηματικότητα με τη στήριξη του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το διεθνές και έντονο και στη χώρα μας πρόβλημα της ανάγκης διαιτησίας και διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών γίνεται ολοένα και εντονότερο. Περισσότερα από 384 δισεκατομμύρια δολάρια διαχειρίστηκαν οι διαιτησίες διεθνώς μόνο το 2015. Το όργανο της διαιτησίας θεωρείται από τα πλέον σοβαρά και ζητά υποστήριξη και εμπιστοσύνη. Για το λόγο αυτό, ομάδα νέων νομικών από τις νομικές σχολές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν την Παρασκευή στη Ζάκυνθο και πραγματοποίησαν φόρουμ διαιτησίας και επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ουσιαστικά ήταν μια πρωτότυπη ιδέα στην οποία ανταποκρίθηκαν αρκετοί νέοι επιστήμονες, τόσο οικονομολόγοι όσο και ιδιαίτερα είναι και μεγαλύτερος αριθμός νομικοί. Είναι ουσιαστικά μια συνάντηση νέων που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα που άπτονται των αντικειμένων της διαιτησίας και της επιχειρηματικότητας, συγκεκριμένα για την εμπορική διαιτησία και διαμεσολάβηση, αλλά και για ένα νέο αναπτυξιακό νόμο και για τα κίνητρα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι η αλήθεια ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένη η διαιτησία στο ευρύ κοινό, αν και τις περισσότερες φορές πολλές μεγάλες αποφάσεις και νομίζω οι μεγαλύτερες αποφάσεις, οι εμπορικές και οι μεγαλύτερες διενέξεις έχουν ληφθεί με διαιτησία. Ωστόσο, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο που τα δικαιϊκά συστήματα είναι και διαφορετικά μεταξύ τους, είναι συνήθως απαραίτητο το να υπάρχει μια ρήτρα διαιτησίας σε ενδεχόμενες συμβάσεις και συμβόλαια. Το πρόβλημα δεν είναι μονοτοπικό, το πρόβλημα είναι διεθνές. Και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αρμόδιος φορέας της διαιτησίας, το αρμόδιο όργανο που συμμετέχει σε αυτά, είναι το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Από εκεί και πέρα, την προηγούμενη χρονιά διαχειριστήκανε οι διαιτησίες γύρω στα 384 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποσό είναι πολύ μεγάλο και είναι ένα πολύ σοβαρό όργανο το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε και να το ενισχύσουμε. Ο κλάδος της διαιτησίας είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος κλάδος της νομικής και όχι μόνο, και πιστεύετε πως σταδιακά εδραιώνεται και στη χώρα μας προς όφελος των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.
no other. Flawless, absolutely flawless.